Με το άγχος του πώς θα ανταποκριθούν στις ανάγκες του χειμώνα, ζουν καθημερινά οι φαρμακοποιοί σε ολόκληρη την Ελλάδα, με τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Λάρισας να αναφέρει ότι οι ελλείψεις στα φάρμακα θα απασχολήσουν τους ασθενείς για ακόμη μία χρονιά. Ο κ. Κουτσούκης αναφέρθηκε στο θέμα των εξαγωγών, λέγοντας ότι παρά τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης, δεν έχει υπάρξει κανένας περιορισμός, με αποτέλεσμα τα ελληνικά φαρμακεία να μένουν χωρίς φάρμακα. Μπαίνοντας στο χειμώνα, αρχίζουμε και βιώνουμε πάλι δύσκολες εποχές με την επάρκεια στα φάρμακα. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Από τις αρχές του έτους που έχει ξαναεπιτραπεί η ελεύθερη εξαγωγή ορισμένων φαρμάκων, υποτίθεται ότι θα έμπαιναν κάποιοι φραγμοί, υποτίθεται ότι γινόταν κάποιοι έλεγχοι στις φαρμακαποθήκες για το ποια φάρμακα και ποιες ποσότητες θα βγαίνουν αφού πρώτα καλυφθεί η ελληνική αγορά. Από ό,τι φαίνεται, όλα αυτά έμειναν στα λόγια και έγινε μια συζήτηση και περιμένει να γίνει μια συμφωνία χωρίς να υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος έλεγχος όμως. Και τελικά φαίνεται ότι η ελληνική αγορά, ο Έλληνας ασθενής δεν εξυπηρετείται. Πολλά τα χαρακτηριστικά παραδείγματα για πολλές ασθένειες που έχουμε προβλήματα, για χρόνιους πάσχοντες. Παιδιατρικά εμβόλια για τη μενιγκίτιδα, για παράδειγμα, είναι εξαφανισμένο, παρακαλάμε ο ένας τον άλλον και φυσικά κανένας δεν μπορεί να καλύψει τον κόσμο. Και αυτά τα φάρμακα είναι μέσα στις λίστες των εξαγόμενων φαρμάκων αυτή τη στιγμή. Εμείς, ειδικά σαν Φαρμακευτικό Σύλλογο Λάρισας, είμαστε τελείως ενάντια στο κομμάτι των εξαγωγών. Ποιων φαρμάκων, αυτών που έρχονται στη χώρα από το εξωτερικό και ξαναεξάγονται στην Ευρώπη γιατί έχουν υψηλότερη τιμή. Αλλά καταντάμε και γραφική μερικές φορές όταν το λέμε. Γιατί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζεται το φάρμακο σαν να είναι ένα κοινό εμπόρευμα. Δυστυχώς. Και όταν από τη μία υποτίθεται ότι παίρνει μια χαμηλή τιμή στη χώρα μας για να προστατευτεί το εθνικό ασφαλιστικό σύστημα της Ελλάδας, σαν αδύναμη χώρα που είναι, και ο Έλληνας ασθενής, που σε σχέση με τον Γερμανό δεν έχει τις ίδιες δυνατότητες, παίρνει αυτή τη χαμηλή τιμή για αυτό το σκοπό και εμείς συνέχεια το κάνουμε το ίδιο πράγμα εμπόρευμα, δεν μπορώ να το καταλάβω πώς γίνονται αυτά τα δύο. Από τη στιγμή που υπάρχει διαφορά τιμής Ελλάδας με Γερμανία, θα πάνε τα φάρμακα στη Γερμανία. Το ζητάει η Γερμανία, το ζητάνε οι φαρμακαποθήκες της Γερμανίας, το ζητάνε οι δικές μας φαρμακαποθήκες που έχουν υπερκέρδη με την εξαγωγή και τελικά ο χαμένος είναι ο Έλληνας ασθενής. Γιατί εδώ θα έβγαζε μια φαρμακαποθήκη 3-4% και εκεί θα βγάλει 40-50-60% ανάλογα με το φάρμακο. Ο ίδιος είπε ότι υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις σε οφθαλμολογικά, αντιβιωτικά και αναπνευστικά σκευάσματα. Ενώ το πρόβλημα μεγαλώνει ακόμη περισσότερο σε περιοχές μακριά από τα αστικά κέντρα. Έχουμε και απογοητευτεί και κάπου έχουμε κουραστεί με όλο αυτό. Φαρμακοποιοί, γιατροί και ο κόσμος που ταλαιπωρείται από φαρμακείο σε φαρμακείο, το ξέρετε και εσείς προσωπικά, ζητάτε πολλές φορές και οι ίδιοι εσείς οι δημοσιογράφοι φάρμακα και δεν μπορείτε να τα βρείτε για προσπαθούμε να σας εξυπηρετήσουμε. Οφθαλμολογικά, αναπνευστικά, αντιβιωτικά κτλ. Δεν μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε κανέναν. Είναι το τρομερό το ζήτημα. Και ειδικά τα φαρμακεία που είναι και μόνα του σε χωριά, με φαρμακεία που είναι αδύναμα, που προσπαθούν να στηριχθούν στο φάρμακο και στην εξυπηρέτηση του ασθενού. Δεν είναι όλα καλλιτικά. Και δεν θέλουμε να καταντήσουμε αυτό. Ο κ. Κουτσούκης ανέφερε ότι δεν είναι λογικό ένα κράτος να λειτουργεί με δικλείδες ασφαλείας όσον αφορά την φαρμακευτική περίθαλψη και να επανεισάγει τα φάρμακά του, έχοντας ως σκεπτικό ότι γίνεται χάρη.